Για μια αποτίμηση, η οποία είναι χρήσιμη και αναγκαία, τι θα αλλάζετε? Ποιο λάθος δεν θα επαναλαμβάνατε? Να αρχίσω έτσι από τα αρνητικά. Να σας πω, ίσως να χάθηκε περισσότερος χρόνος στην πρώτη φάση της διαπραγμάτευσης. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η χώρα να πάει πιο αντικειμενικά αδυνατισμένη, με λιγότερες αντοχές, στην υπογραφή της συμφωνίας του προηγούμενου καλοκαιριού. Να εξανεμιστεί το πλεονέκτημα μιας αριστερής κυβέρνησης. Δεν θα αλλάζαμε την προσφυγή στο λαό με το δημοψήφισμα. Θεωρώ καταλυτική αυτή την κίνηση. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό το οποίο ενδυνάμωσε τη διαπραγματευτική δύναμη της κυβέρνησης. Γι' αυτό πήγαμε σε μια συμφωνία που αντικειμενικά χαρακτηρίζεται ποιότερη από τα δύο προηγούμενα μνημόνια. Βέβαια, τα capital controls υπάρχουν ακόμα στη ζωή μας, έχουν χαλαρώσει, αλλά υπάρχουν και είναι συνέπεια της απόφασης του δημοψηφίσματος. Εσείς λέτε δηλαδή ότι έπρεπε να πάτε από την αρχή. Δεν θεωρώ ότι τα capital control είναι αυτά τα οποία σφραγίσανε τις εξελίξεις. Εκείνο το οποίο θα μπορούσε κανείς να πει ότι ισχύει μέχρι και τώρα είναι ότι παρά τα ηπιότερα μέτρα της δικιάς μας συμφωνίας, οι αντοχές του κόσμου έχουν περιοριστεί, διότι ως γνωστόν τα τελευταία μέτρα αθροίζονται με τα δύο προηγούμενα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, στην επόμενη ερώτησή μου, κάτι που δεν διακηρύσατε, ακριβώς το αντίθετο, ήταν τα μέτρα. Αναγκαστήκατε να πάρετε κι εσείς μέτρα. Βεβαίως. Αναγκαστήκαμε να πάρουμε κι εμείς μέτρα. Να μειώσετε κι εσείς το εισόδημα των ελληνικών. Παρουσιάσαμε όλη αυτή την φάση αυτής της άγριας, θα έλεγα, και πρωτόγνωρης διαπραγμάτευσης. Και αφού υπογράψαμε αυτή την συμφωνία, ζητήσαμε την αξιολόγησή μας από το λαό. Αυτή είναι η τομή. Νέα προσφυγή στις κάλπες. Ακριβώς, το Σεπτέμβριο του 2015. Ναι. Αυτή είναι η τομή στα πολιτικά ήθη, αν θέλετε, και στις συνήθειες αυτού του κόσμου. Βέβαια, ότι πριν τις εκλογές παρουσιάσαμε τι μας δεσμεύει την επόμενη μέρα. Βέβαια, σύσσωμη αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι ο χρόνος που χάθηκε κόστησε. Ότι το δικό σας μνημόνιο, στο πούμε έτσι, στο ονομάσουμε έτσι, όχι μόνο δεν είναι ήπιο, έφερε μέτρα πολύ σκληρότερα από αυτά που θα έφερε αν είχε παραμείνει η προηγούμενη κυβέρνηση. Νομίζω πως οι αριθμοί είναι αμήλικτοι και δίνουν την καλύτερη απάντηση, μια διαφεσβήτητη απάντηση. Εμείς δεν είχαμε δεσμευτεί για 4,5% πρωτογενή πλεονάσματα έως το 2030. Εμείς δεν είχαμε δεσμευτεί για 20 δισεκατομμύρια επιπλέον μέτρα. Αυτά είναι γνωστά. Αν, εν πάση περιπτώσει, θεωρούσε η προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ότι τα πράγματα ήταν καλώς καμωμένα, ας έκλεινε λοιπόν την αξιολόγηση πριν τον Ιανουάριο του 2015. Ναι, σας κατηγορούν ότι τους ρίξατε διαμέσου της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, βγαίνουμε από μια χρονιά, το 2016, όπου η οικονομία έχει σταθεροποιηθεί. Από ό,τι όλα δείχνουν, έστω και οριακά, θα έχει θετικό πρόσημο ως προς την ανάπτυξη, ως προς το ποσοστό μεγέθυνσης του ΑΕΠ και μπαίνουμε υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις για το 2017. Μισό λεπτό. Όταν λέω καλύτερες προϋποθέσεις, η ερώτησή μου δεν αφορούσε το οικονομικό, ναι, γι' αυτό όχι, γελάω. Μιλάω για τους δείκτες που αφορούν το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτόματα το αντιλαμβάνεται ο καθένας στη ζωή του. Αλλά προϋπόθεση για να το καταλάβει κάποια στιγμή είναι να αρχίσει να μεγαλώνει. Για να δούμε πότε θα έρθει αυτή η στιγμή, γιατί πραγματικά το ξέρετε, το έχουμε ξανακούσει αυτό, έτσι. Λίγο πριν τις εκλογές που σας έφεραν πρώτο κόμμα και σας έδωσαν τη διακυβέρνηση της χώρας, και η κυβέρνηση Σαμαρά αυτό έλεγε, ότι έχουν σταθεροποιηθεί οι δείκτες, πάμε καλά, δεν έχει γίνει ακόμη αντιληπτό. Αυτό δεν αποτυπώθηκε στην ενεργή επί των ημερών του κυρίου Σαμαρά. Δεν αποτυπώθηκε πια στην ίδια την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας. Δεν αποτυπώθηκε στους ανασφάλιτους, στους που κατά 2,5 εκατομμύρια τους δώσαμε την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα νοσοκομεία. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα, ένα παραλληλισμό, για να καταλάβουμε το μέγεθος αυτής της προσπάθειας μιας φτωχής και χρεοκοπημένης χώρας όπως η Ελλάδα. Ο Ομπάμα έκανε το Ομπάμα Care, που ήταν μια τομή για τα αμερικάνικα δεδομένα και έδωσε τη δυνατότητα σε 20 εκατομμύρια Αμερικάνους φτωχούς να έχουν πρόσβαση στα νοσοκομεία. Και το να είσαι φτωχός στην Αμερική είναι άγριο πράγμα. Σε μια χώρα, σε μια χώρα 220 εκατομμυρίων, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή κάτω από το 10%. Εμείς σε μια χώρα η οποία είναι 11,5 εκατομμύρια, πόσο έχει πάει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, δώσαμε αυτή τη δυνατότητα σε 2,5 εκατομμύρια, σε ένα ποσοστό πάνω από το 20%. Μέσα σε συνθήκες κρίσης, χωρίς να είμαστε Αμερικοί. Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι καλύτερα. Ναι, θα μπορούσαν να είναι καλύτερα. Αλλά υπάρχει ένα σφιχτικό πλαίσιο, υπάρχει μια δεδομένη πολιτική, την οποία
θέλουμε κάποια στιγμή να απαλλαγούμε από αυτήν. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες φτιάξαμε για πρώτη φορά κοινωνικές δομές, δεν εγκαταλείψαμε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν στο περιθώριο και αυτό νομίζω ότι αξίζει πάρα πάρα πολλά. Για να ολοκληρώσουμε αυτή την αναδρομή, σε πολιτικό επίπεδο αιμορραγήσατε, είχατε μια διάσπαση. Βεβαίως. Είχαμε μια διάσπαση, αυτό σχετίζεται αν θέλετε και με προβλήματα ενδογενή της προηγούμενης φάσης του ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν έγινε μια διάσπαση με αφορμή μόνο τα ζητήματα της τελευταίας συμφωνίας. Εκεί αναδειχθήκανε στρατηγικές αποκλίσεις και διαφωνίες που ερχόντουσαν από το παρελθόν. Που ελόχευαν. Δηλαδή, όταν υπάρχει άποψη η οποία αμφισβητεί την ανάγκη η Ελλάδα να συνανήκει σε αυτό που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποδέχεται ότι αυτό είναι το πεδίο των κοινωνικών και πολιτικών αγώνων και θεωρεί ότι μπορεί να κάνουμε κάτι άλλο, να ακολουθήσουμε μια πολιτική εθνικής αναδίπλωσης κτλ. Αυτό δεν παντρεύεται εύκολα. Αυτό βέβαια σας το έλεγαν προεκλογικά, το θυμάστε, έτσι, δηλαδή το ζήτημα των διαφορετικών απόψεων. Μας έλεγαν ότι με αυτή την άποψη φλέρταρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι έτσι, διότι γνωρίζει κανείς ότι αν ανατρέξει στις αποφάσεις των συνεδρίων μας τα τελευταία 10-20 χρόνια, θα δει ότι υπήρχε ένα σαφής ευρωπαϊκός προσανατολισμός, μια τέτοιου είδους ανάλυση των πραγμάτων και γι' αυτό κάναμε και αυτές τις επιλογές που κάναμε. Λοιπόν, για πάμε τώρα στην οικονομία. Όταν τελείωσε το Eurogroup και παρακολούθησα live από την ΕΡΤ τις δηλώσεις Dijsselbloem, Μοσχοβησή και Ρέγκλιν, πριν φτάσει η πρώτη πληροφόρηση τι είχε ζητηθεί μέσα, ακούγοντας αυτές τις τόσο επενετικές δηλώσεις για το πώς πηγαίνει η οικονομία, το τι ακριβώς έχουμε κάνει, θα περίμενε κανείς ότι θα ήταν διαφορετική η στάση των εταίρων μας. Ωστόσο, δεν είναι. Στην πραγματικότητα οι θεσμοί, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί βρίσκονται έστω και τυπικώς ευθυγραμμισμένοι με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο επιμένει στην προληπτική νομοθέτηση, θεσμοθέτηση-νομοθέτηση μέτρων για μετά το 18. Και ναι, το ερώτημα είναι, είμαστε πάλι στα ίδια, τι κάνουμε? Μη μου απαντήσετε, είναι η πρώτη μου ερώτηση, να δούμε πρώτα το βίντεο με τις εξελίξεις και αμέσως μετά ερχόμαστε να το συζητήσουμε αναλυτικά, που είναι και ένα από τα, αν όχι το σημαντικότερο θέμα της ειδησιογραφίας, είναι ένα από τα σημαντικότερα αυτή τη βδομάδα. Για να δούμε. Αν και κοινή είναι η εκτίμηση ότι η ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης είναι προς το συμφέρον όλων, δεδομένου ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης ξεκινάει το επόμενο διάστημα προεκλογική περίοδος, η συνεδρίαση του Eurogroup έληξε χωρίς να οριστεί η ημερομηνία επιστροφής των θεσμών στην Αθήνα για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, με στόχο τη γεφύρωση διαφορών στα εργασιακά, το συνταξιοδοτικό και το φορολογικό σύστημα. Οι δανειστές εμφανίστηκαν με κοινή θέση, αποδεχόμενοι την απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για εκ των προτέρων νομοθέτηση πρόσθετων μέτρων ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα εφαρμοστούν από το 2019, ώστε να διατηρηθεί ο στόχος για πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 3,5% μετά και το 2018, με το Ταμείο να επιμένει στη μείωση συντάξεων.